μειοψηφία των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία ελέγχεται από το ΠΑΜΕ και η οποία με το δίκαιο της ανομίας, ρυθμό με έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω, δημιουργούν καταστάσεις και προβλήματα, τα οποία ξεπερνάνε και την επιστημονική φαντασία ακόμα. Δεν είναι δυνατόν σαν χώρα να προσδοκούμε ότι κάτι καλύτερο θα πάει, όταν επιτρέπεται σε ελάχιστες μειοψηφίες, και το παραλαμβάνω, σε ελάχιστες μειοψηφίες, να εμποδίζουν τη λειτουργία του Δήμου. Ο Δήμος, εγώ δεν μπορούσα να πω στο Δημαρχείο του πρωί. Να εμποδίζουν τη μειοψηφία τη λειτουργία του Δήμου, να απειλούν έγγραφα με την διάθεση που έχουν να μην επιτρέψουν να γίνει μια δημοκρατική συνάντηση, με δικαιολογίες οι οποίες είναι πέρα από κάθε λογική, που εγώ δηλώνω από αυτό το βήμα, παρόλο που δεν είναι της ώρας και οι βιβλιοθήκες δεν είναι ένα βήμα στο οποίο μπορείς να εκφράζεις έτσι, αλλά πάμε πολύ και συγχωρήστε τον εντονισμό μου. Αυτή η ιστορία δεν μπορεί να συνεχίσει. Πρέπει κάτι να κάνουμε, πρέπει να ενεργοποιηθούν και οι πολίτες οι οποίοι δεν συμμερίζονται αυτές τις απόψεις, μπορεί να συμμερίζονται άλλες, παρόμοιες, αλλά δεν συμμερίζονται αυτές τις απόψεις της κατάλυσης του κράτους. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε κατάλυση του κράτους. Αυτό και τέρμα, δεν θα ξαναπώ άλλα για αυτή την ιστορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ίδρυμα Νιάρχου, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τροχόπουλο για όλη αυτή την δουλειά που έγινε και η οποία οφείλεται σε δική του πρωτοβουλία. Εγώ είχα την ευχαρίστηση να επισκεφτώ μια βιβλιοθήκη που έγινε με αυτό το πρόγραμμα. Ελπίζω και ότι θα αλλάξει η νοοτροπία, όπου έχουμε εξαιρετικά δείγματα αυτής της αλλαγής της νοοτροπίας των βιβλιοθηκών νόμων, των ανθρώπων που ασχολούνται με τα βιβλία και την διάδοση της ανάγνωσης με τους καινούργιους τρόπους. Την αγάπη στο βιβλίο δηλαδή με καινούργιο τρόπο. Είχα αυτή την τύχη να το δω και ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να αναπτυχθεί αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα προς φήμιση και ευχαριστώ πάλι από εγώ της Παριάς και τον κύριο Δημανιάρχου και τον κύριο Τροχόπουλο προσωπικά, τον ξέρω πολλά χρόνια και νομίζω ότι μπορώ να εκφράσω έτσι. Είναι φάρος πραγματικός. Σας ευχαριστώ πολύ.